Είναι πέντε. Είναι, Είναι, χαμηλότερα Της γιατί έχει η ε. Ακριβώ. 5 και 48 πρώτα λεπτά. Υπάρχει άνθρωπο που δεν κρυώνει. Υπάρχει. Ε. Λοιπόν, γεια σου Γιώργο Κοσμά, γεια σου φίλε μου. Να είσαι καλά. Όλα θα γίνουν φίλε. Σιγά σιγά. Με ένα κουμπί αυτό ο καταραμένο νόμο Κατρούγκαλο. Ε, του ΣΥΡΙΖΑ λέει, γιατί ο Κατρούγκαλο τον έβαλαν εκεί να τον φτιάξει. Ή μάλλον έτοιμο ήταν από το εξωτερικό. Δεν. Με ένα κουμπί τα 75 δις δεν μπορούν να γυρίσουν. Έρχεται σιγά σιγά. Θα δούμε τριετίες, θα δούμε όλα αυτά τα θέματα και πάμε λοιπόν στις ιδέες μας. Υπάρχει άνθρωπος που δεν κρυώνει. Και αυτός ποιος είναι? είναι ο Γιώργο. Γιώργος. Κοντονής. Εδώ είναι. Καλημέρα Γιώργο. Καλημέρα Γιώργο. Καλημέρα και στους φίλους. Καλημέρα Γιώργο καλημέρα, μου. Καλημέρα. καλημέρα. Νίκο. Καλημέρα και στους φίλους μας και τον συνάδελφο. Στην Κατερίνα σε όλα τα παιδιά μπράβο, σου. Μπράβο. Που, που βεβαίως συμπαραστέκονται και είναι πρώτη πρώτη γραμμή. Λοιπόν. Θέλω να σου πω το εξή, Γιώργο μου. Ναι. Να σου μεταφέρω πολλού <σφυ> χαιρετισμού από τη Χαλκίδα. Έχω πάρα πολλού φίλου. Έχω και τον <σφυ> διευθυντή διοκτήτη τη εφημερίδα Ευγωική Γνώμη, τον <σφυ> οποίο <σφυ> έχω παντρέψει. Ωραίος. Τον έχω παντρέψει <σφυ> και Λες. τον έχω βαφτίσει <σφυ> και <με> το παιδί. <σφυ> λοιπόν, ω, ω, έχει υπόψη εφημερίδα. ότι ο κόσμο στη Χαλκίδα, ο κόσμος <σφυ> στη Χαλκίδα σε <σφυ> αγαπάει. Και σε αγαπάει πάρα πολύ. Και μου είπε να σου πω, όλο ο κόσμο αυτό βεβαίω, ένα μεγάλο μπράβο για αυτά που είπε και να σου θυμίσω, λέει, κάποια προβλήματά του. Τώρα εσύ θα ξέρει καλύτερα από Τα έχουμε μπροστά μα, γιατί σε λίγο. Καλημέρα, Σωτήρη. Έχει να μα πει πάρα πολλά. Έτσι. Ναι. Σε λίγο, ο Υφυπουργό Εργασία, ο κ. Σπανάκη, να στείλετε το θέμα σα. Και προσέξτε, θα είναι και ο Υπουργό Γεωργία. Ο Λευτέρη Ωφιενάκη, διότι είπα, έχουν θέματα οι αγρότε μεγάλα. Ε, μπορεί να είμαι από ναυτική οικογένεια, αλλά η Σάμος, έχει και αγροτιά, έχει και μελισσοκομεία και τα νησιά μας δηλαδή. Καταραβαίνετε... Γιώργο μου, θέλω να σου πω κάτι. Παρακαλώ. Θέλω να σου πω κάτι. Θεωρούμε νέος αγρότης, αγρότης, εγώ το ξέρεις. Τι είσαι? Θεωρούμε, νέο... Θεωρούμε νέος αγρότης. Στην ταράτσα Επειδή σου. Τα... Στην, στην ταράτσα Όχι, σου, έτσι. έχω τις ελιές, τις ελιές της μητέρας μου. Α, Ήταν στον πύργο. Ήταν μέσα σε μένα, στον πύργο, κάτω στον ναι. κακόβατο. Και ο καλός ζωστό να βγει που έρχεται. Ε, ο παραγωγός. Θεωρούμε νέος αγρότης, ναι, ναι. Σωτήρη, Α, θα γίνουν μάτι σήμερα κανονικά, ναι. εντάξει. Ναι, ε? για την ώρα ναι, κανονικά όλα. Δεν δε γίνεται τίποτα και πάνω από τη λαμία. Δηλαδή, μόνο το Άρης Ολυμπιακό είναι που. Ε, ναι, ναι. ναι, αυτό το. Θεσσαλονίκη, αλλά δεν νομίζω ότι. Αυτό το βόλο σπάω. Κλείνει τα χιόνι. Δεν νομίζω να υπερ... Όσοι είστε από το βόλο. Volo... Παίζουν και με χιόνι. Μπράβο, άλλαστε, δεν όσοι είστε πρόβλημα. από το βόλο, ε, ε, πείτε ε, ε. Ε. μα πώ είναι τα πράγματα εκεί. Και σα ευχαριστώ θερμά. Και, α, εδώ βλέπουμε, Αυτό είναι έτσι. και το σημερινό πρόγραμμα. Ναι. Βόλο πάω στι 4 η ώρα, τρώμε το ΣΑΕΚ, Παναθυναϊκό Τραστρίπολη και Άρι Ολυμπιακό 8 και μισή. Το Άρι Ολυμπιακό είναι δύσκολο μάτσο. Είναι το τέρμι τη αγωνιστική. Αυτή είναι, είναι η και η βαθμολογία ακριβώ. Πάω και ο Ολυμπιακό. Πάω και ο Παναθυναϊκό πρώτη. Έχουμε playoff. και βέβαια. Βαθμολογία... Δεν έγινε τίποτα. Όπω και να βγει πρώτο. Βγήκαμε πρώτη στα playoff και βγήκαμε τέταρτη. Για τον Πάο κλείστο. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά. Γιώργο μου να σου πω στα χιόνια, στα χιόνια ξέρει πω παίζουν με την μπάλα. Με, πώς. Κόκκινη, με, μπ. Κόκκινη, μπ. Μπ. με κόκκινη μπάλα. Μπ. <σφυσίλισμα> τώρα να πούμε εις πολλά έτη όπως ορθά με ενημέρωσης στον σεβασμιότατο πυραιός κορυφαίος ιεράρχης ο οποίος μας βλέπει τώρα Βέβαια. σε καμαρώνει από ό,τι μου είπε μ, και βεβαίω, σε θαυμάζει, αυτό μην το ξεχνάς όταν ο δεσπότη λέει κάτι τέτοιο πράγμα τέτοιο πράγμα είναι μεγάλη κουβέντα και ασφαλώ είναι ένα άνθρωπο που με την ευχή του και μόνο προχωράμε. Όπω όπως και του Γαβρίλ. Όπω όπως και του Γαβρίλ εδώ στην Αιωνία. Ο στη α, Γαβρίλ είναι παιχτάρα, παίζει και μπάσκετ. Έτσι. Ε, βέβαια, Γιατί εμεί το εμείς τους ιερωμένους δεν θεωρούμε μόνο ε, ε, πρόσωπα αγάπης, εκτίμησης και σεβασμού, τους θεωρούμε και φίλους μας. Δηλαδή, Ασφαλώς. το σεβασμό, το πυραιός, σεβασμός α, α κλπ, αλλά τον θεωρώ πολύ κοντινό μου άνθρωπο. Γιατί, Γιατί τον θυμάμαι πριν γίνει... Α, ε, πριν γίνει ε, Καταλαβαίνετε. Επίσκοπο. Ε, επίσκοπος. Ήταν, έμπαινε, παιδιά έμπαινε στη θεολογική σχολή και ήταν. Ε, καταλαβαίνετε. Αμώ. Έτσι. Mm. Λοιπόν. Ε, ε, ε Ωραίο φαινόταν από τότε. Πάμε. Ο δε Φιλαδελφία είναι ε, τεράστιος. τεράστιο. Και πολλοί άλλοι ιεράρχε τη Εκκλησία. Γιώργο, μας. αν μαζί φωτογραφία <coughs> είναι 2 και 5 εκείνο και εγώ σε ένα 70 ναι. περίπου. Ε, μου ρίχνει ένα κεφάλι παραπάνω. Έτσι, ε. Λοιπόν. Πάμε σιγά σιγά γιατί χτύπησε και το τηλέφωνο να το βάλω στο... στο, αθόρυβο, έτσι. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά. Εδώ είναι Φλόρινα. Έχει κρύο και όπως καταλαβαίνετε τα πράγματα έχουν τη δική τους ε, σημειολογία. Το έχει τρώσει στη Φλόρινα, το έχει τρώσει στην Καστοριά. Ο Γιάννης, ο Γιάννης ο φίλος μου μου λέει πάρα πολύ κρύο. Ο Δημήτρης, ε, ο... Να, ο Δημήτρης βάζει ένα θέμα για τα δώρα, του, τα δώρα των συνταξιούχων και το δικαστήριο του Αρίου Πάγου. Αυτή είναι η απόφαση. Αυτή που κρατώ στα χέρια μου είναι η απόφαση του Αρίου Πάγου να πάει στο ανώτοτο δικαστήριο. Σε λίγο ε, εδώ ο Αλέξο Μητρόπουλος, ο Γιάννης ο Καρούζος, Γιάννης Καρούζος, Αλέξο Μητρόπουλος θα μας τα εξηγήσουν η ώρα να πάρει θέση ο κύριος Καρούζος που ήρθε και αυτή είναι η εγκύκλιος. Η εγκύκλιος. Λοιπόν, full frame οι πληρωμές, οι πληρωμέ των συντάξεων και βέβαια από εκεί και πέρα, μακάρι μακάρι να δούμε τι θα γίνει με τα δώρα. Η άποψή μου είναι ότι σιγά σιγά πρέπει να αρχίσουν. Ήδη έχουν ξεκινήσει να δίνονται αρκετά από αυτά τα οποία α, έχουν, οι, έχουν λαμβάνει είναι οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι. Και θέλει προσοχή, γιατί το να δώσει 75 δι και να καταργήσει τον νόμο Κατροκαλού, το θέμα είναι να μην ξαναμπεί σε μνημόνιο. Γιατί, αν ξαναμπεί σε μνημόνιο, θα πληρώσει 150. Αυτή είναι η ιστορία. Λοιπόν, α, έχουμε αλλαγέ και συντάξει κυρία. Φαίνεται ότι βρίσκουν την καλύτερη λύση. Θα μειωθεί και η ΕΑΣ. Όλα αυτά τα έχουμε μπροστά μα. Ο επανολογισμός, επανυπολογισμός του νόμου Βρούτσι έρχεται. Και βέβαια από εκεί και πέρα έχουμε και τις τριετίες. Στις τριετίες ο Μέτρ. Ο Μέτρ Γιάννης Καρούζος. Γεια σας. Γιάννη Καλημέρα Γιάννη, Πώ, Πώς, είστε. Πώς πας. Ευχαριστώ όμορφη Κυριακή σε εσά. Ωραία γραβάτα βλέπω. Είναι το δεύτερο δώρο σα. Αυτό έχει ξανακάνει η Σου έχω κάνει τέτοια γραβάτα εγώ Και από τότε που σα πω ότι είναι δικέ σα, μου λέτε όλε ωραίε είναι. Πριν λέγατε άλλα. Μα δεν ήξερα καν ότι είναι δικιά μου η γραβάτα αυτή. Σου έχω κάνει δώρο αυτή τη γραβάτα. Όχι καλέ, πλάκα Α, Καλά, Τέτοια άσχημη γραβάτα θα έκανα εγώ. Μπλε γραβάτε εσεί ποτέ μπλε. Ένα σου πω. Θαλασσιέ γραβάτε. Θαλασσιέ. Κάμια κόκκινη το Πάσχα. Λοιπόν, όλα καλά πάνε τα πράγματα. Λίγο το δημογραφικό μα το χαλάει. Καλά, εντάξει, θα τα δούμε όλα αυτά. Αλλά Φέτε... οι τριετίε τρέχουν διαφιά και έχουμε και να σα αποκαλύψουμε για σήμερα ναι. τι κάνουν οι εργοδότε, τα νέα τρίκ των εργοδοτών, για να μην δώσουν ναι. τι τριετίε. Δυστυχώ έχουμε καταγγελίε εργαζομένων και σε επιθεωρήσει εργασία και, και στο τηλέφωνο του ΣΕΠΕ. Μπορούν να γράφουν καλύτερα τι εγκυκλίου εκεί. στο... Να βγάζουν μία εγκύκλιο για τι νομικέ υπηρεσίε του ΕΦΚΑ και να βγάζουν και μία εγκύκλιο κατανοητή και απλή, όπω έβγαινε επί Γεωργιάδη για του τους, τους ανθρώπου. Αυτό, είναι για καθηγημένα. την απασχόληση συνταξιούχων. Ε? Αυτό είναι απασχόληση συνταξιούχων. Δε Αν το διαβάσει, ναι, ναι στο μυαλό σου. Που εγώ δεν κάνω κοινωνική ασφάλιση, αλλά παρόλα αυτά σα λέω ότι είναι προβληματική η κοινωνική ασφάλιση. Θα στο μυαλό σου. Ωραία η εγκύκλιο να έχει όλα. Άρθρο 4 που παρα, παραπέμπτει στο νόμο 4583 του ΤΑΔΕ που καταργήθηκε από τον νόμο Κατρούγκαλο. Ο οποίο Κατρούγκαλο έκανε αυτό με το νόμο τη Φάνη Πάλι Πετραλιά που η κυρία Πετραλιά με βάση τον νόμο Σιούφα και ούτω καθεξής για να κατα, κα, καταλήξεις ότι δεν περικόπτεται η σύνταξη ε, αν κάποιο εργάζεται. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι το θέμα είναι πάρα πολύ ε, μεγάλο. Έχουμε επιδότηση ρεύματο, παιδιά. Επιδότηση έως 5 του μηνός, έως πέντε Δευτέρου η αίτηση για το επίδομα και αυτό έχει πολύ, πολύ ε, ενδιαφέρον. Θα βοηθηθεί ο κόσμο με το κρύο ε, και ώρας, που και είναι θερμοσυσσωρευτέ και θα είναι τέτοια. Θα μα πει σώματα. η κυρία Ξάνθη που έρχεται τώρα, θα μα πει αν κάνει πιο πολύ κρύο εδώ ή αν κάνει στην ιδιαίτερη πατρίδα τη, στα τρίκαλα, τα δυο στενά. 5 και 57 πρώτα λεπτά. Γιώργο, ε, το επίγραμμα από σένα. Σε αυτή την πρώτη εισαγωγική του ναι, τοποθέτηση. Αμέσως, αμέσως. Ε, Καταρχάς, ε, δύο πραγματάκια θέλω να σου πω, ναι. να δείξω κάτι. Είναι αυτή η φωτογραφία με, από μια συνέντευξη ε, του αίμνη του Δαρύβα είναι ο Γιώργο. Ο Δαρίβας, ναι, μαζί έφυγε, μου ναι. σε εφημερίδα. Η μπάλα τότε τη εποχή εκείνη είναι 41 χρόνια πριν, Γιώργο μου. Εκπληκτικός έφυγε σε ηλικία άνθρωπος, 98, ναι. ετών. 98. Ήταν άνθρωπος, 98 <χω> ετών. Ήταν ένας Ένα άνθρωπο. 98 ετών. Ήταν ένα άνθρωπο ο οποίο μέλιασε το σώμα του για όλου. Ε, για όλου. Ε, έτσι. Τέλο πάντων. Λοιπόν, Α είναι ελαφρύ το χώμο που το σκεπάζει. Για ναι. κάτι ακόμα. Να σου πω Δεν ξέρω. κάτι. Να σου πω Να, κάτι. Ναι, Α από την ομάδα του Ολυμπιακού, από του παίχτε πήγε κανεί, ξέραν τι ήταν ο Δαρύβα. Όχι, Α, όχι. Λοιπόν. Όχι. Δυστυχώς. Δυστυχώ. Και αυτό είναι μείον. Αυτό είναι μείον. Δεν δηλαδή, ξέρω για όταν, ποιο λόγο, αλλά είναι μείον. Όταν παίζουν οι ομάδε. Όταν παίζουν οι ομάδε και είναι ένα Ελληνόπουλο, άντε δύο, δηλαδή στον Ολυμπιακό είναι δύο. Ο Πασχαλάκη και ο. Φορτούνη. Και, ο... και, ο... και ο, ο, άντε, ο Και, ο Πιθετικό. Και ο Μασούρα. Και ο Μασούρα. Άλλο. Τρία παιδιά. Τρία παιδιά. Τον Πάου είναι Ο Ντέλια. Άλλοι τρει. Ο Κωνσταντέλια. Ο στον Μπάουκ. Είναι ο. Ο Κούτσια. Ε, εντάξει, έχει, έχει παίκτε. Ο Κούτσια αλλά... Είναι, έχει πάρει δεν, μεταγραφή. Δεν παίζει νόημα. Έχει δίκιο. Έχει δίκιο. Έχει δίκιο, είναι δίκιο. Ναι, ο... Έφυγε αυτό. Ναι, έχει δίκιο. Και άλλο ένα πιτσιρικάκι τώρα που μπαίνει τώρα τελευταία πάρα πολύ καλό. Ε, λοιπόν, Καρζή, πώ λέγεται, κάπω έτσι. έτσι, ένα θα... πολύ, πολύ, πολύ καλό. Ναι, 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 ναι. θα μου ναι. το με τώρα ο Ορφανό θα με πάρει ο Κώστο ναι. Ορφανό. Ή ο Α, σίγουρα μα ναι. να σου πει. Ναι, λοιπόν, ναι, ναι, Γιώργο, ευχαριστώ. Να σου πω κάτι. Λοιπόν, ένα πράγμα θέλω να σε ρωτήσω και όλου σα εκεί. Ναι. 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 ναι Ξέρατε ότι ο Αριστοτέλης ο Νάσης ήταν αθλητής. Αθλητής του ναυτικού. Όχι. Τι. Ήταν πολίστας. Ε, Κάπω έτσι ας το πάρουμε. Ήταν ναι. Πολίστα. Ναι. Και μάλιστα ήταν από τους καλύτερους υδατοσφαιριστές στον Πανιόνιο παρακαλώ. Τι λες. Ήταν Μπράβο ολυμπιακός, ήταν ολυμπιακός. Συμπαθούσε τον Παναθηναϊκό. Έπαιξε όμω μόνο στον Πανιόνιο γιατί ήταν από τη Σμύρνη. Πανέξ... Καταλαβαίνει ότι το. η αγάπη του ήταν αυτή. Μπράβο του. Και εμένα η καταγωγή μου. Ο παππού μου ήρθε από το γέροντα με τη γελιά. Ακριβώ, μου το ναι. Έκανε καίκια, είχε τρία μπαούλα λίρε. Πιστεύω να Και τα έδωσε όλα. Με τον τον Περίμενε. τον Ονάση. Περίμενε, ωραία, δύο λεφτά. Ρίμα. Εσύ με τον Ονάση με τα λεφτά, μια ζωή. και λέει, αμέσως, ο Γιάννη. Και λέει ο παππού, για να σωθούμε, πάρτε τα όλα. Και τότε ο, ο Μικρασιάτη που εκτιμούσε του Έλληνε γιατί είχε παρεδώσει μαζί του. Του λέει του παππού: Βάλε ένα κόκκινο μπερέ Σκουφάκι. και βάλε Μπέρνε. και πάρκε σε μια ζακέτα με μπάθει κάτι. Και η γιαγιά έπαθε πνευμονία όταν ήρθε στη Σάμμο. Αυτά για να τα ξέρουμε. Γιώργο, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ θερμά. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Έτσι έχουν τα πράγματα. Τώρα. Θα μάθω πολλά. Πάμε σιγά-σιγά. Έχουμε πάρα πολλά.